Έλα, Αντώνη, δικό σου. Λοιπόν, ο Στέλιος καταρχήν, να πω ότι και εσύ είσαι, δεν είσαι επαγγελματίας, έτσι, δεν είσαι, ή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είσαι... Όχι, επαγγελματίας δεν είμαι. Αυτό αλλά... λέω, αλλά γουστάρω πραγματικά, η φωνή σου είναι άκρος επαγγελματική. Ευχαριστώ πολύ. Τον τόνο μιλάμε, τον καρφώνεις τέλεια, γουστάρω πολύ. Το λέω από την άποψη ότι εγώ δηλαδή... Μ' αρέσει πάρα πολύ να είσαι εδώ μέσα στη διάρκεια του Voice, έτσι μέχρι το τέλος, γιατί και εσύ είσαι ένας υποψήφιος νικητής αυτού του Voice, να ξέρεις. Και μ' αρέσει γιατί πιστεύω ότι μέχρι το τέλος, αν θα φτάσεις μέχρι το τέλος, θα έχεις γίνει 100% διαφορετικός και στην κίνησή σου. Και δηλαδή εκεί λίγο είσαι λίγο απλά μηχανικός. Ναι, έχω περιθώρια βελτίωση σίγουρα. Πολλά, πολλά. Αλλά φωνητικά για μένα είσαι. Κάτσε να πω, ρε παιδί. Φωνητικά για μένα είσαι πραγματικά πολύ ψηλού επίπεδου. Να δώσουμε χαιρετισμού στη Γερμανία. Ο πατέρας είναι στη Γερμανία. Πού είσαι, ποιο μέρος? Ναι, στη Γερμανία είναι στο Μόναχο. Είναι στο Μόναχο. Χαιρετίσματα στο Μόναχο. Και να δώσω και εγώ χαιρετισμού στη Γερμανία, γιατί ήμασταν με τον Μιχάλη πριν την προηγούμενη εβδομάδα στο Leverkusen, αλλά και στην Ιρενβέργη σε δύο πολύ μικρές μου φίλες που ήρθαν και είδαν έναν φίλο, τέλος πάντων, που η μία είναι και λίγο αρρωστούλα. Τις έχουμε να γίνει γρήγορα καλά. Και σε όλα τα παιδιά που έχουν πρόβλημα να γίνουν γρήγορα καλά. Αυτός. Φιλιά στη Γερμανία. Ωραία. Ο θείος σου είναι εδώ. Ναι, είναι εκεί πέρα. Πού είναι? Εκεί. Τι φοράει? Φοράει φτερά. Τέλειο μαζί σου. Τι φοράει φτερά? Έλα φέκε, κύριε. Τρελάθηκε ο θείος. Ωραίος, τρελός. Παναγιά μου. Κόκκινα φτερά. Έτσι, γιατί τρελαινόμαστε. Λοιπόν, κανονικά όμως. Ο ένας θα κάνει διαφήμιση για τσίκλες και εσύ θα κάνεις για ενεργειακό ποτό, να μην πω ποιο είναι. Το που δίνει φτερά. Έτσι. Λοιπόν, μόνο που βγάζει ο θείος φτερά. Έλα, Μιχάλη, για πες. Εσύ θα πίνεις, ο άλλος απογειώνεται.